Λειτουργία και πάλι μποναμάδε συντηρών αβάρχων, ένα έθιμο ετών που πέρυσι λόγω πανδημία είχε διακοπεί. Από αύριο μέχρι και την παραμονή τη πρωτοχρονιά, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια του. Αυτό το ωραίο έθιμο με τι μποναμάδε θα γίνει φέτο. Ήδη από τι υπηρεσίε μα έχουμε εκδώσει τι ανάλογε άδειε. Δεν έχουν απαγορευτεί οι μποναμάδε, απλά οι εμποροπανηγύρι δηλαδή. Εμεί του δίνουμε για αυτό το χαρακτηριστικό, διότι είναι μποναμάδε πραγματικά. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά η οικογένεια να πάρει τα παιδάκια του, να πάνε εκεί πέρα να φάνε μια λουκουμάδε, να δώσουν τα δωράκια του, α πούμε, εν ώψη τη πρωτοχρονιά. Είναι ένα ωραίο έθιμο που φέτο, γνωρίζετε ότι πέρυσι δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω COVID, φέτο θα γίνει. Ήδη έχουμε βγάλει τη σχετική ανακοίνωση το δελτίο τύπου. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν εγκατασταθεί κάποιοι πάντοι στην Τριώνα Βάρχων, είναι από την Ρίγα Φεραίου μέχρι την Καραϊσκάκη. Και είμαστε σαν ευχάριστο γεγονός να πούμε ότι θα γίνουν οι μποναμάδες με αυτή την ιδιαίτερη χαρά μέσα σε όλα αυτά που βιώνει ο κόσμος μας. Βεβαίως με τα μέτρα που απαιτούνται εν ώψη με λόγω της πανδημίας που βιώνουμε, με αποστάσεις κλπ. Αλλά είναι σημαντικό ότι θα γίνουν οι μποναμάδες και οι συνδημότες μπορούν να πάρουν τα παιδάκια τους, να περάσουν με τον Τριώνα Βάρχων, να περάσουν ωραία οι μικροί μας φίλοι και να θυμηθούν και οι ίδιοι, όπως εμείς οι μεγαλύτεροι δηλαδή, ανάλογες στιγμές του παρελθόντος, όταν είμαστε μικρά παιδάκια και πηγαίναμε με τους γονείς μας, να δούμε αυτό το ωραίο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, την ωραία ατμόσφαιρα που υπήρχε και που πιστεύουμε και φέτος θα υπάρχει. Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά είναι η ποικιλία σε είδη, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των εμπόρων. Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 50 με 55 άδειες. Αλλά και σήμερα, τώρα ερχόμενος από το γραφείο, με πληροφόρησαν ότι κάποιες άλλες εταιρείες ήρθαν σήμερα, προκειμένου να εκδώσουμε τις άδειες σήμερα μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μπορεί να είναι και να φτάσουμε και τις 60 άδειες. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτός ο τόνος χαράς θα υπάρχει, βεβαίως με τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε. Αλλά σαν χαρά και αισιοδοξία των ημερών, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Και με την ευκαιρία να ευχηθούμε σε όλους, σε όλο το λαό μας, σε όλους τους δημότες μας, χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, με πάνω απ' όλα υγεία και δύναμη.